στο ταξίδι που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν στην περιοδία στην Κίνα, όπου έχει αρχίσει και προστίθεται ένα ακόμα γκάφι στη σχέση ΗΠΑ Κίνας. Εντάξει, το ταξίδι δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ούτε επιτυχές ούτε αποτυχία. Συναντήθηκε βέβαια και με τον Κινέζο πρόεδρο το ΣΥ. Το νέο αγκάθι λέγεται Κούβα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν στην κινέζικη ηγεσία ανησυχίες ότι υπάρχουν κινέζικες δραστηριότητες στην Κούβα, στρατιωτικές. Κάνουν λόγο, μάλλον μπήκε ένα δημοσίευμα του Wall Street Journal που λέει ότι οι Κινέζοι σκοπεύουν να εγκαταστήσουν ένα στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στην Κούβα, το οποίο φαίνεται θα έχει γύρω στους 100 Κινέζους στρατιωτικούς. Οι Αμερικανοί ανησυχούν, ξέρουμε η Κούβα απέχει γύρω στα 100 μίλια από τις ακτές της Φλόριντας και έχουν διαμηνήσει στους Κουβανούς να ακυρώσουν αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά ούτε η Κούβα ούτε η Κίνα παραδέχονται ότι υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Πριν μία εβδομάδα επίσης ο Ουάσιγκτον είχε εκφράσει ανησυχίες ότι η Κούβα φιλοξενεί κινέζικες κατασκοπευτικές δραστηριότητες κοντά στην Αβάνα. Βλέπουμε δηλαδή στα δεκάδες ζητήματα που υπάρχουν στη σχέση ΗΠΑ Κίνας, από τους εμπορικούς φραγμούς μέχρι την ένταση στην Ταϊβάν, τώρα έχει να προσθεθεί και η Κούβα ως ενδυνάμει πλέον, όχι απλώς εταίρος της Κίνας οικονομικός, θα λέγαμε και σε θέματα ασφαλείας, και να δούμε αυτό ενδεχομένως αν αληθεύει που θα καταλήξει. Επιπλέον ο Αμερικανός πρόεδρος ο Biden χαρακτήρισε τον ΣΥ δικτάτορα σε κάποιες δηλώσεις που έκανε χθες αναφορικά με αυτό το περιβόητο μπαλόνι που καταρρίφθηκε πριν λίγους μήνες πάνω από τον ενέργειο χώρο των ΗΠΑ. Είπε ότι είχε κατασκοπευτικό υλικό, ότι εξέπληξε τον δικτάτορα, όπως είπε εσύ, ο οποίος τον έφερε σε δύσκολη θέση γιατί δεν ήξερε πού βρίσκεται το μπαλόνι και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να το καταρρύψουν.